И что он возвратит и будет тихание хлеба душа. Να τα ανάψει, λοιπόν. Ο Κύριος, όταν βλέπει, όπως το μάτι του αιώνια γνωρίζει, την ψυχή του ανθρώπου, γιατί αυτή τη βλέπει εντελώς καθαρά, γνωρίζει ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να τον δεχθεί η καρδιά του ανθρώπου. Μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε μία μεγάλη ποικιλία κλήσεων ή προσκλήσεων που έχει απευθύνει ο Κύριος προκειμένου να καλέσει κοντά του ψυχές ανθρώπων. Και όχι μόνο ποικιλία κλήσεων, αλλά και ποικιλία χαρακτήρων. Δεν είναι, και δεν είμαστε και όλοι άνθρωποι με το ίδιο χαρακτήρα. Και δεν έχουμε και όλοι οι άνθρωποι το ίδιο αντικείμενο με το οποίο εργαζόμαστε. Καθένας έχει κάποιο χώρο μέσα στον οποίο εργάζεται. Άλλον τον κάλεσε ο Κύριος μέσα, άλλους μάλλον, μέσα από το έργο του ψαράου, πως είσαι ένα Απόστολο. Άλλον όπως εχθές τον τελώνει πάνω στη δουλειά του. Άλλους αναζητητές, κυρίως αναζητητές, ερευνητές κατά έναν τρόπο, προκειμένου να βρουν το Μεσσία. Ιωάννης, Ανδρέας, ήταν μαθητές του Ιωάννου του Προδρόμου. Άλλον τον καλεί μέσω άλλου. Θα εξηγήσουμε αυτά που λέμε. Άλλο κατευθύνει ο ίδιος, όταν έχει φύγει από τον κόσμο ο Κύριος, ψηλά από τον ουρανό. Και άλλο μέσα από τη φυλακή. Να δώσουμε μία ερμηνεία σε αυτά που λέμε, μία εξήγηση. Είναι νύχτα, νύχτα, πρωί, πρωί δηλαδή, πρωινό είναι, ξημερώνει. Και έχουν ρίξει τα δίχτυα στη θάλασσα οι μαθητές του Χριστού, χωρίς ακόμα να είναι μαθητές του. Και δεν έχουν πιάσει τίποτα. Μας είναι γνωστό το παράδειγμα. Δεν έχουν πιάσει τίποτα. Και πλησιάζει ο Χριστός και προστάζει. Ενώ έχουν μαζεύσει και τα δίχτυα. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό.
προστάζει. Ρίχτε τα δίχτυα. Πόσο χαρακτηριστικό είναι. Χαρακτηριστική η απάντηση που ο Πέτρος του έδωσε. Επιστάτα διόλης της νυχτός εκοπιάσαμε, κουραστήκαμε, θα λέγαμε λιώσαμε στη δουλειά και δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο. Αφού το λες εσύ, εγώ, εμείς, οι ψαράδες, έτοιμοι είμαστε, χαλάμε το δίκτυο. Καλώς τα παιδιά. Γεια σας. Είπαμε, θα έρθουν κι άλλοι, είπαμε. Καλησπέρα. Καλώς σας. Θα έρθουν κι άλλοι. Λοιπόν, επί το ρήματί σου, Κύριε, χαλάσω το δίκτυο. Θα το χαλάσω το δίκτυο. Και το χαλάσω το δίκτυο και το έριξαν το δίκτυο στη θάλασσα. Και λέει, ειν το δίκτυο μεστών ηχθείων, πλήθος ηχθείων, πλήθος. Να ρωτήσω. Και τα μετρήσανε τα ψάρια. Μισό λεπτό να τελειώσω. 153 λέει η εγγραφή. Λέγε. Τι ήταν αυτό που τους έκανε, δηλαδή αν πήγαινα εγώ θα το κάνανε, όχι. Δηλαδή ξέρανε τίποτα για τον Χριστό. Δηλαδή κάποια δύναμη μέσα τους. Σίγουρα είχαν ακούσει, σίγουρα, γιατί ο Κύριος από όπου περνούσε ξεσηκωνόταν ο κόσμος όλος. Άλλωστε και οι γραμματείς και οι Φαρισίοι είπανε, δεν είδατε ότι όλος ο λαός πάει με το μέρος του. Να τον κρεμάσουμε, να εσυχάσουμε. Ήταν γνωστός ο Κύριος. Με τα ψάρια όμως δεν ήταν φορές το θάμα. Να τελειώσει. Δεν ήταν τόσο γνωστός τότε. Πασίγνωστος ήταν. Πριν πάρεις μαθητές του. Ε? Πριν πάρεις μαθητές του. Οι μαθητές είχαν ακούσει. Λέγε εσύ Σταύρο. Θα ξαναπείς πάλι. Δύο φορές έγινε το θάμα με τα ψάρια. Ναι. Μία πρωτού γίνε μαθητέ. Ναι. Και μετά την Ανάσταση. Ναι, ναι, αυτό είναι που είπα εγώ της Ανάστασης. 153 είναι μετά την Ανάσταση. Μετά την Ανάσταση. Άρα ήταν που λέει γεμίσα και τα δύο πλοία για όσο τα βυθίζεις. Ναι, ναι, δύο. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος πήγε σε αυτούς που όλη νύχτα ήσαν κουρασμένοι. Εκείνο το θέμα μας επαναβαλμένο. Και ότι δεν έφεραν την παραμικρή αντίρρηση στο πρόσταγμα του Κύριου. Θα το ρίξουμε, θα χαλάσουμε τα δίχτυα, μια και εσύ μας προστάζεις. Έκαναν ό,τι έκαναν και δίνει άλλη προσταγή. Δεύτερο πίσω μου. Ελάτε από πίσω μου. Και ποιήσω ημάς αλλής ανθρώπων. Στεκόμαστε σε αυτό το σημείο και το προσέχουμε ότι τους λέει μέχρι εδώ ψαρέψατε ψάρια. Από εδώ και πέρα θα γίνετε ψαράδες και θα ψαρεύετε ψυχές ανθρώπων. Σίγουρα εδώ έχουμε να παρατηρήσουμε κάτι, ότι δεν είχαν καν γνώση οι μαθητές από αυτό το είδος του ψαρέματος. Να ψαρεύουν ανθρώπους. Ανθρώπους λέει έσυ ζωγρών. Θα ψαρεύεις ανθρώπους. Και είναι αλήθεια ότι ούκο λίγους ψάρεψαν στα πνευματικά δίκτυα του Λόγου του Θεού οι ψαράδες αυτοί. Και όχι μόνο αυτοί, κι άλλοι. Στεκόμαστε σε δύο πράγματα για να πάμε παραπέρα.
Επί το ρήματί σου, Κύριε, επειδή το λες εσύ, Κύριε, εμείς χαλάμε το δίκτυο. Επειδή μας προστάζεσαι, Κύριε, σε ακολουθούμε. Δεύτε, ο πίσω μου. Ελάτε, κοντά μου. Και μαθήτευσαν κοντά στο Χριστό μέχρι τα πάθη του και την Ανάστασή του, γιατί παρουσιάστηκε επί 40 ημέρες συνεχώς και δίδασκε αυτούς με τον τρόπο που ο Κύριος γνώριζε. Κοιτάξτε, δείτε κάτι, έχουμε τους μαθητάς ψαράδες, απλοϊκούς. Έχουμε τον Κύριο να ασκούν το έργο επιβίωσης για να ζήσουν. Και μάλιστα οικογένειες ολόκληρες. Έχουμε τον Κύριο από την άλλη πλευρά που τους πλησιάζει και τους προσκαλεί. Δεύτε ο πίσω μου. Και αφέντες άπαντα, λέει αλλού, και αφού τα άφησαν όλα και πλοία και δίχτυα και οικογένειες, ακολούθησαν αυτό. Τον ακολούθησαν ολοκληρωτικά. Και μάλιστα κάπου αλλού ο Πέτρος του το λέει πριν φύγει, πριν πάθει και πριν αναλυθεί στους ουρανούς. Εμείς, Κύριε, που τα αφήσαμε όλα, τι, ποια αμοιβή θα έχουμε εκεί ψηλά μαζί σου? Και απάντησε, θα έχετε 12 θρόνους, θα καθίσετε στις 12 θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Τους είπε και την αμοιβή, δηλαδή, κατά έναν τρόπο, ο Κύριος, εκεί που θα είναι. Το θέμα μας είναι όχι πόσο πληρώθηκαν, αλλά πόση θυσία έκαναν. Πόση θυσία έκαναν. Και αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Ένα. Δεύτερον. Τες. Περνάει από τον Φιλοχρήματο, τον τοκογλύφο, κάνει που το λέω έτσι. Τελώνεις είναι. Ναι, βέβαια. Αφού ο ίδιος το λέει. Από τον Έφορο. Ο ίδιος το λέει. Μπορεί όμως να μην ο ίδιος το λέει. Ο ίδιος κατηγορεί τον εαυτό του. Να μην ήταν άδικος. Δεν κρύβονται οι μάθητες του Χριστού. Ούτε ο Ευαγγέλιο κρύβει τις αδυναμίες των μαθητών. Και τότε θα έδινε μια ωραιοποίηση και τελείωσε την μέση. Παρουσιάζει όπως είναι το κογλύφος μόλις μέσα της λέξεως, άρχοντας στην ίσπραξη, στους φόρους όπως είπε και ο Δημήτρης, και πάνω σε αυτή την πράξη που βρισκόταν του λέει ακολούθη μη. Δύο κουβεντούλες. Ακολούθη μη. Και τ' άφησε, λέει, όλα. Και το θέμα δεν είναι ότι τ' άφησε, αλλά το πανηγύρισε. Το πανηγύρισε αφού κάλεσε τον Κύριο σπίτι και συνέφαγε με τους στελώνες. Βέβαια εκεί δεν τράπηκε, καν δεν τράπηκε. Άλλωστε δεν το καλούσε να τρεπόταν. Εκεί βρήκανε και την αφορμή να πούνε, να, ο δάσκαλος. Να κατηγορήσουν οι άλλοι τελώνες. Τρώει με τους τελώνες, τους αμαρτωλούς. Και εκεί είπε ο Κύριος, που Κύριο καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς, μετάνοια. Και αλλού λέει, οι τελώνε και επόρνε προάγουν είναι μάση τη Βασιλεία των Ουρανών. Θα μπουν μπροστά αυτοί για τη Βασιλεία του Θεού. Έχεις ερώτημα? Άμα έχεις, πες μας κανένα ερώτημα. Το θέμα είναι ότι πάνω στη βρώμικη αδουλειά που βρισκότανε, στη βρώμικη αδουλειά, εκεί τον βρήκε, από εκεί τον κάλεσε και αυτός τα άφησε
και τον ακολούθησε. Τούτος εδώ ο τελώνης είναι που είπε αναδείξα. Όχι, ο Ζακχαίος. Ο Ζακχαίος, ο Ζακχαίος. Και αυτός και ήταν το ίδιο πράγμα, ναι. Ναι. Για τούτο δεν μας λέει παρά μόνο αυτά μας λέει. Μόνο ότι τον ακολούθησε τον Κύριο και ότι έκανε πανηγύρι σπίτι του γιατί ακολούθησε τον Κύριο. Αμαρτωλός, επαναλαμβάνω, μέχρι το μυαλό των αστέων. Το κογλύφος, άδικος. Αυτό λέει η Γραφή. Δεν το λέω εγώ. Μέσα λοιπόν από αυτό το βούρκο σηκώθηκε και είπε παρατάω το βούρκο και έρχομαι μαζί σου. Παρατάω το βούρκο. Εκείνος βέβαια τώρα εδώ λέει, κάπου που διάβαζε λέει, άφησε το χρυσό και αγκάλιασε το Χριστό. Και αγκάλιασε το Χριστό. Άμα έρχεται η ευλογημένη αυτή η ώρα, γιατί ο Κύριος καλεί τον καθένα σε δώρα του. Δεν υπάρχει, δεν είναι άλλη ώρα από εκείνη που, είναι, που πρέπει να αγκαλιάσει τον κάθε άνθρωπο ο Κύριος. Στην ώρα του ήτανε, δίψαγε η ψυχή του, το γνώριζε ο Κύριος και την ώρα που έπρεπε αυτή την ώρα τον κάλεσε. Είναι προσκυτήριο αυτό, προς τις ψυχές. Κάπου αλλού, στην έρημο, είναι ένας ο πρόδρομος. Και εκείνος είχε μαθητάς. Ποιος είχε, πες δύο μαθητάς. Με Ιωάννη και τον Ανδρέα. Ιωάννη και Ανδρέα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αν είμαστε θα είχαμε και λίγο φθόνο μέσα μας, ήθελε να μας πάρει τους μαθητάς, θα λέγαμε. Το λέγαμε σίγουρα έχουμε μέσα το σαράκι. Μα το είπανε το πρόγραμμα, ε? Ότι σου παίρνει τους μαθητές. Ναι. Λέει, ήρθε η ώρα, λέει, εγώ να ελαττώνομαι, αυτός να πληθύνεται. Εκείνον δι' αυξάνει, εμέ δεν ελαττούστε. Εκείνος. Από εδώ και πέρα θα πολλαπλασιάζει συνεχώς το ποιμιό του, εγώ θα αλατωθώ. Και μάλιστα τον έδειξε στους δύο μαθητάς. Λέει, στον Ιωάννη νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αυτός λέει, που μας είπες να βαπτίζει εκεί πέρα, λέει, στον Ιορδάνη ποταμό. Βέβαια δεν βάζει ο Κύριος, βάπτιζαν οι μαθητές του. Μαθητές βάφτισα. Και όταν το είδε ο Ιωάννης να περνάει μπροστά και ήταν ο Ανδρέας και ο Ιωάννης, ο Ιωάννης ο πρόδρομος είχε τον Ανδρέα και τον Άννη μαθητάς. Να, είδε ο αμνός του Θεού. Δεν λέμε άγνωστα πράγματα, αλλά εκείνο που εμείς τονίζουμε τώρα είναι άλλο το βρήκε στη δουλειά του, άλλον το βρήκε στην αναζήτηση, γιατί οι μαθητές του Ιωάννη ήταν με παιδεία πάνω τους. Είχαν αγωγή πάρει τον Ιωάννη. Ήταν μαθητές του Ιωάννη, και ο Ανδρέας και ο Ιωάννης, του Ιωάννη του Προδρόμου δηλαδή ήταν μαθητές. Και ακριβώς τους παραδίδει τώρα σε εκείνο που είναι το φως. Ο Ιωάννης λέει, εγώ είμαι το λιγνάρι που ήρθα να δείξω ποιο είναι το φως. Ορίστε, ο αμνός του Θεού, πήγαινε, ήρθε να σώσει την αμαρτία του κόσμου. Άλλη μορφή της πρόσκλησης εδώ, άλλη μορφή της πρόσκλησης, από τα χέρια του Ιωάννου του Προδρόμου, του δούλου του Κυρίου, δούλος Κυρίου ήτανε, γίνεται μετατόπιση στα χέρια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτοί ακολούθησαν τον Κύριο. Για αυτούς λέει ότι έμειναν όλη μέρα μαζί του. Τον ακολούθησε και εμένα λέει όλη μέρα μαζί. Και αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ο Ιερός Σωστόμος λέει δεν ήθελαν να φύγουν και ποιος ξέρει άραγε
τι θα είδαν και τι θα άκουσαν την ημέρα εκείνη μαζί με τον Κύριο οι δύο αυτοί μαθητές. Που δεν ξεκόλλησαν από πάνω του. Ποιος ξέρει. Λίγο εδώ να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Μία μικρή παρατήρηση. Έχουμε μία ποικιλία στις προσκλήσεις, μία ποικιλία στην ώρα της πρόσκλησης, στο αντικείμενο απασχόλησης, όμως το αποτέλεσμα είναι ίδιο για όλους. Είπαν ναι όλοι στον Κύριο, δεν είπανε όχι, δεν είπανε όχι. Έπειτα δεν βλέπει πουθενά ο Κύριος, θα το γράφανε άμα ήταν οι Ευαγγελιστές, να μίλησε επιτακτικά, δηλαδή να άσκησε βία. Ακολούθησε το λόγο του που είχε πει αλλού, όποιος θέλει με ακολουθεί, ως τις θέλει. Αφήνει μια ελευθερία στην απόφαση να την πάρει μόνος το άνθρωπος. Κοιτάξτε, τη δύναμη να αφήσουν τα υπάρχοντά τους, το σπίτι τους, δεν την είχαν πριν. Τώρα την απόκτησαν, που μιλάνε με τον Κύριο. Ασκεί ακτινοβολία τεράστια θεϊκή. Ο λόγος ασκούσε, ο λόγος του Κυρίου, και ασκεί μέχρι σήμερα. Όπου οι καρδιές είναι ανοιχτές, πέφτει εκεί ο λόγος και καρποφορεί. Και μάλιστα σήμερα με το λόγο του Κυρίου, κατευθείαν εκατονταπλασίωνα. Και στις τρεις περιπτώσεις. Στις τρεις περιπτώσεις. Άλλη πρόσκληση έκανε ο Κύριος, όχι κατευθείαν ο ίδιος, αλλά με άλλα πρόσωπα. Αλλά ο Κύριος με τον δικό του τρόπο. Δηλαδή, προχτές το Σάββατο ήτανε. Ο Φίλιππος, ερευνητής των γραφών, βεβαίως ερευνητής, γιατί έψαχνε να βρει το Μεσσία. Έψαχνε να το βρει το Μεσσία. Αδελφιά, πώς θα το κάνουμε. Να βρούμε το Μεσσία στην άλλη ζωή, γιατί δεν υπάρχει επιστροφή πίσω. Θα το βρούμε αν ψάξουμε εδώ πέρα τώρα. Εδώ στη ζωή που είμαστε, αν τον αναζητάμε και με τις γραφές και με την προσευχή και με τα έργα μας, είναι τα μέσα που θα φτάσουμε εκεί πέρα. Και δεν είναι μικρό πράγμα τώρα. Έχουμε δει κανέναν άνθρωπο που να μείνει στη ζωή αυτή. Να μην το παίρνουμε και σοβαρά τουλάχιστον. Πορευόμαστε ολοταχώς. Ο χρόνος δεν ξανά γυρίζει πίσω. Πώς θα το κάνουμε για το πράγμα. Η αναζήτηση πρέπει να είναι μόνιμη στις καρδιές μας. Να έρθει ο Κύριος μέσα μας. Παρά τα οποιαδήποτε ελαττώματά μας. Δεν γίνεται να μην έχουμε. Γιατί θα φτάσουμε σε στραβό δρόμο με δρόμο και ελαττώματα. Το ελάττωμα είναι για να μας ισιώνει. Να το βλέπουμε και να συμφωνόμαστε. Και αυτό είναι το ελάττωμα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Παΐσιος σε ένα βιβλίο στα πάθη και αρετές. Που έχει γράψει, λέει, γέροντα, δεν προχωράω, πέφτω συνεχώς. Αν μου λες ότι δεν πέφτεις, θα ανησυχούσα. Αν μου λες ότι δεν πέφτεις, γιατί υπάρχει κίνδυνος, όταν αισθάνεσαι ότι δεν πέφτεις, να πιστέψεις ότι κάτι είσαι. Και είδε, είσαι σε λάθος δρόμο. Ναι. Από όσα βλέπουμε εδώ τα παραδείγματα, βλέπουμε ότι αποδοχή κάνανε όλοι. Δεν είσαι αναργητές. Είχαμε κάποια συζήτηση σήμερα.
κάποια συζήτηση, πάνε κάπου πήγε στην εφορία πάνω και άνοιξα συζήτηση, δεν κάθομαι. Τώρα γέρασα και πρέπει να κάτι να γίνεται. Λοιπόν, και μου φέρανε αντίρρηση σε αυτά που τους είπα. Μήπως λέω, είναι το όχι μόνο το δικό σας, δεν υπάρχει και το ναι. Μήπως η σελήνη δεν έχει δύο όψεις, μήπως το ποτάμι δεν έχει δύο όχθες. Πέστε μου, όλοι βλέπουμε το ίδιο με τα μάτια που έχουμε. Άρα πρέπει να μην είμαστε απόλυτοι στο όχι. Η άργηση δεν προσφέρει στον άνθρωπο σε κανέναν, η τελή άργηση. Το ερώτημα βεβαίως είναι χρήσιμο. Γιατί ανοίγει τα μάτια. Το ερώτημα που γίνεται καλοδιάθετα. Και αφού ανέφερα δύο παραδείγματα, για να τους κουνήσω λιγάκι, έφυγα και λύσα από τη μέση. Να μείνουν με το ερώτημα το ερωτηματικό ότι είναι ζωντανά αυτά που πιστεύουμε εμείς. Έτσι είναι, πώς θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, καλή λοιπόν ο Φίλιππος, ο διαβασμένος και ο άλλος είναι διαβασμένος. Ο Ναθαναήλ και οι δύο διαβασμένοι ήταν. Ψάχναν από τις γραφές. Όν έγραψε Μωυσής και οι προφήτες, τον βρήκα. Αυτό που έγραψε ο Μωυσής, το Μεσσία, που τον περίμενε, τον βρήκα. Εδώ κοιτάξτε, είναι η άλλη διάσταση εδώ πέρα. Η άλλη διάσταση. Εδώ κάνανε μελέτη, είχανε μεγάλη επιθυμία, περίμεναν τον Μεσσία και ήρθε για συνάντησή τους. Ήρθε, αφού το ζητάγανε, ο ζητών ευρίσκει και ο ετών λαμβάνει. Ρε παιδιά, δεν θα περιμένουμε και ολουκούμε να μας θα δώσει ο Κύριος. Έτοιμα, δεν θα πούμε ούτε ευχαριστώ στα έτοιμα. Κάπου χρειάζεται και ίδρωμα. Άμα δεν ιδρώνουμε λιγάκι, δεν περτάμε λίγο γραφές και λοιπά, και να ακολουθεί και λίγη προσευχή, δεν δίνει ο Θεός ο Κύριος μας την πρόοδο. Όχι, δεν τη δίνει. Πρέπει να κουραστούμε λιγάκι. Δεν παριστάνω τον Άγιο προς Θεού, συγχωρέστε με. Όχι. Αλλά διαβάζω όλα τα βιβλία που διαβάζει τον Άγιο Παΐσιο, λέει, πρέπει να γίνει ο κόπος από την πλευρά τη δική μας. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Έτσι και εδώ, λέει, τον βρήκαμε αυτό που ψάχναμε. Τον ψάχνανε για να τον βρούνε. Συγγραφές, από εδώ, από εκεί, και τον βρήκανε. Αναζήτηση, ψάξιμο και κόπος παράλληλα. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Αυτός που αληθινά μελετάει τη γραφή, όσο αγράμματος κι αν είναι, θα του τα ανοίξει ο Κύριος στα μάτια. Σίγουρα. Δεν τον αφήσει έτσι. Δώσε μου, αγοράκι μου, μία αγία γραφή, λέει αγράμματη γριούλα. Και θα γίνει πώς, τι τη θες αφού δεν ξέρει γράμματα. Θα την αγοράσω και θα βάλω, λέει, έναν από αυτούς που κάνουν γράμματα να μου διαβάσουν, να μάθω κι εγώ. Πώς το κάνω, αυτό είναι επιθυμία. Δεν την εμποδίζει η αγραμματοσύνη. Καθόλου. Αυτό που δεν έχει επιθυμία και έτοιμο να το δώσει, δεν το καταλάβει. Δεν το καταλάβει, πώς το κάνουμε είναι το πράγμα. Λέει λοιπόν ο Φίλιππος, έρχου και είδε. Έλα να δεις. Χωρίς το έλα να δεις. Έλα να δεις. Και να περπατήσει έπρεπε και να κουραστεί λιγάκι, πώς το κάνουμε το πράγμα. Και να βγάλει από τη μέση τα εμπόδια που είχε. Εκ Ναζαρέτ. Είναι δυνατόν να είναι κάτι καλό, του απαντάει ο Ναθαναήλ. Τι μου λες τώρα από την Ναζαρέτ, εμείς περιμένουμε να είναι από μεγάλη πόλη. Και εκεί του έβαλε εμπόδιο ο πειρασμός. Το παρέκαμψε τον πειρασμό. Χωρίς πειρασμούς δεν πλησιάζει τον Χριστός. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος Αντώνιος, απείραστος ουδείς εισελεύσεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Το λέει ο Ιώδης, είδα, λέει, τη γη ολόκληρη να είναι γεμάτη από παγίδες του διαβόλου.
Θα, με τη βοήθεια του Κυρίου θα περπατήσουμε και πάνω στις παγίδες, θα τις πηδήσουμε όμως. Δεν γίνεται αλλιώς. Ερχόμαστε τώρα στο κλασικότερο παράδειγμα. Μετά από όλα αυτά, ερχόμαστε σε αυτόν που τους έδωνε τους χριστιανούς και τους πήγαινε στο απόσπασμα κατευθείαν. Τον Απόστολο Παύλο. Αυτός είχε υποδομή για να περάσει το μήνυμα του χριστιανισμού. Αλλά είχε λάθος γραμμή. Λάθος δρόμο διαλέξει για να φτάσει να ανοίξει τα μάτια του. Πίστευε ότι σκοτώνοντας κάνει έργο Θεού. Αμέσως κράταγε τα ρούχα που λιθοβολήσανε τον Απόστολο, Φίλιππο. Διάκονο Φίλιππο. Διάκονο Στέφανο. Στέφανο, έτσι πράγμα. Διορθώστε με γιατί έκανα λάθος δρόμο κι εγώ. Λοιπόν, κράταγε τα ρούχα, λέει, το προσακριβητό πράγμα, και σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει, τι σημαίνει κράταγε τα ρούχα εκείνων που λιθοβολούσαν, ότι εκείνος κούναγε τα χέρια όλων. Αφού τους ελευθέρωσε τα χέρια, πώς θα γίνει. Ήταν επομένως φωνιάς και όπως λέει ο ίδιος, πορθητής ή εκπορθητής. Προσπαθούσε, λέει, να εκπορθήσει την εκκλησία του Κυρίου. Δηλαδή, από τη μέση δεν την ξεπαστρέψει την εκκλησία του Κυρίου. Και βέβαια, μας είναι γνωστό το προσκλητήριο. Αστραπή στον ουρανό και φωνή εκ του ουρανού. Σαούλ, Σαούλ. Δεν μπορούσε να αφήσει ο Κύριος αυτόν που είχε δίψα για αυτόν, για τον Κύριο, δηλαδή τον Παύλο που είχε δίψα για τον Κύριο, αυτόν ζητούσε. Να βαδίσει το στραβό δρόμο. Άλλωστε, γι' αυτό λέει, ανέβηκε στα βουνά, πέρασε λαγκάδια κλπ. Για να βρει το πλανεμένο πρόβατο. Λοιπόν, τον καλεί τώρα και του λέει, τι είναι αυτό που κάνεις, με κυνηγάς. Του λέει, ποιος είσαι. Αυτόν που ψάχνει να βρεις, αλλά τον κυνηγάς όμως στην ουσία. Και τον ακολούθησε ο Σαούλ ή Σαύλος. Εδώ το προσκλητήριο που γίνεται με αυτόν τον τρόπο, με τρόπο θαυμαστό. Και τι άλλη τρόπη είναι θαυμαστή, αλλά εδώ τον καλεί με θαύμα. Αυτόν τον ουρανό ο ίδιος. Του μιλάει ο ίδιος. Άλλωστε γνώριζε ότι ο ζήλος του Αποστόλου Παύλου, λέει, ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων. Να το γράφει μέσα η πράξη των Αποστόλων, ζηλωτής, και ο ίδιος το λέει σε επιστολή μέσα. Ήμουν, λέει, ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων. Δηλαδή τον εαυτό μου κυριολεκτικά τον είχα υποτάξει με όλο το ζήλο που έπρεπε στις πρακτικές παραδόσεις. Έπρεπε να του δείξει ότι ο ζήλος σου είναι τυφλός χωρίς να βλέπει καθόλου. Τώρα πρέπει να προκτήσει μάτια να διοχετεύσει το ζήλο εκεί που πρέπει. Στο Θεό τον αληθινό. Γι' αυτό του παρουσιάστηκε σαν φως, τον φώτισε, του μίλησε και το καθοδήγησε. Θα πας εκεί, θα σε μάθει αυτός τι θα κάνεις. Του άνοιξε τα μάτια άνθρωπος, το έχουμε πει και άλλη φορά, ο Ανανίας. Ο Ανανίας, ο του Κυρίου δούλος και δάσκαλος του Αποστόλου Παύλου. Του άνοιξε τα μάτια για να γίνει και αυτός του Κυρίου μαθητής. Να γίνει και αυτός Απόστολος, κατά έναν τρόπο. Όταν πια ο Απόστολος Παύλος, αυτή είναι άλλη πρόσκληση, αλλά από ψηλά. Άλλη πρόσκληση. Όλες οι άλλες γίνανε στόμα με στόμα στη γη. Εδώ το Αποστόλου Παύλου γίνεται από ψηλά. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει γιατί έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο η πρόσκληση του Αποστόλου Παύλου. Κάπου εκεί στους Φιλίππους, όταν είχε συλληφθεί ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Σίλα,
Είχαν ζήσει στη φυλακή μέσα. Είναι μεσάνυχτα, λέει η γραφή, και γίνεται σεισμός. Έγινε, δεν έγινε Σταύρο. Σεισμός. Και όχι μόνο σεισμός, αλλά φως Πέρου έρουσε, λέει, τη φυλακή ολόκληρη. Την εγέμισε φως τη φυλακή. Μου θυμίζει, πάρτε το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου, 10 ευρώ που έχει, το διαβάσετε. Γράφει σε ένα σημείο ότι είδε τον Κύριο, τον ίδιο τον Κύριο, αν ήταν 2 λεπτά, παραπάνω όχι, πιο λίγο ναι, όμως δεν άντεξα, λέει, δεν θα άντεκα παραπάνω τον δω, από την λάμψη που σκόρπισε ο Κύριος, αλλά και από το μεγαλείο της ομορφιάς του Κυρίου. Και είπα, πώς άπλωσαν, Κύριε, σε αυτή την ομορφιά οι Εβραίοι να σε σταυρώσουνε. Δεν θα μπόθηκαν την ομορφιά. Άμα το πάρετε, εγώ δεν ξέρω, δεν το αφήνω, δεν υπάρχει μέρα που να το αφήνω. Θα διαβάσω λιγάκι. Μου δίνει δύναμη. Αισθάνομαι ότι ζω από εδώ το παράδεισο. Έστω και έτσι. Πώς θα το κάνουμε και το πράγμα. Πώς θα το κάνουμε. Είπα, χωρίς να έχουμε αυτά τα πράγματα και την προσευχούλα την όμορφη, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε. Ζούμε το παράδεισο από εδώ. Με τη μελέτη, με την προσευχή, με τις γραφές, με όλα. Με τον συνάνθρωπό μας που είμαι δίπλα μας. Λοιπόν, λούζει, λέει, φυλακή, φως στη φυλακή. Όλη τη φυλακή. Και εκεί πια ξέρουμε την άλλη πρόσκληση. Βγάζει ο δεσμοφύλακας το μαχαίρι να σκοτώσει έναν αυτό του. Μου φύγαν όλοι οι φυλακισμένοι. Μην κάνεις κακό στον εαυτό σου, του λέει. Άπαντες ενθάδεσμεν, όλοι είμαστε εδώ. Έξω, μακριά από το κελάκι της φυλακής, φύλαγε ο δεσμοφύλακας. Και τον άκουσε από μέσα. Ήταν και τα κελιά, δεν ήταν ένα-δύο. Κατάλαβε, στο μίλησε, πήγε κατευθείαν εκεί. Αλλού δεν πήγε. Αλλού δεν πήγε. Δεσμοφύλακα καλείται τώρα. Εδώ ο Κύριος καλεί το δεσμοφύλακα. Ο Κύριος καλεί το δεσμοφύλακα. Άλλη πρόσκληση είναι αυτή. Τι με δει ποιήν, είναι που γονατίζει κάτω, του φυλάει τα πόδια, το προσκυνάει και του λέει, τι με δει ποιήν ή να σωθώ. Πες μου, σε παρακαλώ, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Και να έχουμε υπόψη μας ότι ήταν παράβαση για πάσιμο κεφαλιού. Αυτό που έκανε εκείνος. Βέβαια. Τον βάλω για να φυλάει και εκείνος πάει και προσκυνάει το φυλακισμένο. Και του λέει, και εμάς τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Να φύγω από αυτή την τάξη, να πάω στην άλλη τάξη των χριστιανών. Και του είπε ο Παύλος, να βαπτιστείς και εσύ και ο οίκος σου. Να βαπτιστείς. Και λέει η Γραφή, και βαπτίστηκαν όλοι. Με μία λέξη όμορφη το λέει. Βαπτίστηκε όλο το σπίτι. Πανική. Πανική. Όλο το σπίτι. Που είναι η αιρετική. Όταν λέει πανική, και μόνο παιδιά είχε μέσα. Ήταν μόνο μεγάλη. Δεν είναι μόνο μεγάλη. Πανική. Εκεί στις Φιλίππους που τον έβγαλε έξω, τον πήγε σπίτι, τους δίδαξε ο Παύλος, τους βάπτισε και λοιπά, όλο το σπίτι. Και έκανε και τραπέζι, νομίζω. Έκανε και τραπέζι, λέει. Τους έπιανε, λέει. Πότε γίνανε αυτά, πες το. Τους έπιανε τα σπληγάς, λέει. Και τις πληγές. Και τις πληγές, πες το. Πες το. Ναι. Και μετά έβαλε και τράπεζα και εφραθέντες, λέει, για Χριστό που... Για σκεφτείτε, ρε, βαπτίστηκαν. Για σκεφτείτε, ρε, παιδιά. Εδώ γιορτάζουμε ανθρώπους ειδωλολάτρες που επιστρέφουν στον Κύριο νύχτα μετά από μια μαρτυρία τεράστια και αψηφούν και αυτό το θάνατο. Γιατί έχουμε ρωμαϊκή εποχή, δεν είναι εποχή έτσι σαν τη σημερινή. Ρωμαϊκή εποχή έχουμε. Σιδερένια πειθαρχία να καταλήψει τη Σκοπιά και να πας να κάνεις αυτά τα πράγματα. Μεγάλη δουλειά αυτή. Πολύ μεγάλη δουλειά αυτή. Λοιπόν, άλλη εδώ είναι η πρόσκληση. Έχουμε και επιστροφή πάλι εδώ πέρα. Από τα είδωλα στο Χριστό.
ό,τι και να κάνουν αυτοί που κυβερνάνε το κόσμο, δεν θα μπορέσουν τίποτα να κάνουν στην Εκκλησία του Χριστού. Τίποτα απολύτως. Μα τίποτα απολύτως, πώς το λέμε εκείνο το πράγμα. Κάλεσε λοιπόν ο Κύριος, είπαμε, τους ψαράδες, κάλεσε το τελώνι, κάλεσε τους μαθητάς, είδε ο αμνός του Θεού που έδειξε εκεί πέρα ο Ιωάννης ο πρόδρομος, κάλεσε μέσω του Φιλίππου τον Αθαναήλ, καλεί τον Απόστολο Παύλο από εχθρική παράταξη, γίνεται χριστιανός και μάλιστα πρώτου μεγέθους, κήρυκας, πώς ονομάζεται, Απόστολος? Των Εθνών. Απόστολος των Εθνών, του κόσμου, του τότε κόσμου. Και του σύγχρονου γιατί όχι? Γιατί όχι του σύγχρονου, αφού ακούγεται το Απόστολός του στα πέρα της Οικουμένης. Το φωνάζει η Εκκλησία, εις πάσαν τη γη εξήθρον ο φόβος αυτό. Και στα πέρα της Οικουμένης τα ρήματα αυτό. Και στα πέρα της Οικουμένης. Τώρα, εμείς που μελετήσαμε αυτά τα είδη των προσκλήσεων και είδαμε και την ανταπόκριση, όχι εν μέρη ανταπόκριση, αλλά ολοκληρωτική αποδοχή και αποδοχή του ακολούθημη. Δεν βλέπουμε μια περίπτωση που να μην ακολουθεί τον Κύριο. Όχι λόγης, αλλά έργης, που φτάνει μέχρι της θυσίας, μέχρι της θυσίας, της ζωής του καθενός που του καθενός προσκλήθηκε. Τώρα το ερώτημα. Η πρόσκληση έγινε σε αυτούς όλους. Για ποιο λόγο έγινε η πρόσκληση? Για να σωθούνε αυτοί, και αυτό είναι μες στη μέση. Σίγουρα είναι πρώτα, αφού σε καλό για να σωθείς, αυτός είναι ο λόγος. Άλλος λόγος που είναι ουσιώδης και αυτός δεν υπάρχει. Το αναφέρει ο Κύριος. Στο τέλος, τώρα ποιο ευαγγελιστής είναι, μου διαφεύγει την προσευχή, την προσοχή, τη μνήμη, τη μνήμη μου διαφεύγει. Εκεί που τους λέει, είναι εκεί που λέει, πορευθέντες, μαθητεύσατε, πάντα τα έθνη. Κατά Μαθαίου είναι στο Εωθηνό. Εωθηνό, αλλά είναι τέλος Ευαγγελίου αυτό. Κατά Μαθαίου. Μαθαίου είναι. Μάλιστα, και λέει τώρα, που σας κάλεσα εγώ, πορευθέντες, είναι μία λέξη πολύ κοφτερή. Ακούγεται σαν να περπατάει αυτή η λέξη. Σαν να φεύγει διαστημόπλιο. Πορευθέντες, γιατί έτσι έκαναν όλοι οι Απόστολοι. Φτερά απέκτησαν σε μία εποχή που μέσα δεν υπήρχαν καθόλου. Μέσα δεν υπήρχαν καθόλου. Ο σημερινός εορταζόμενος τελώνης, ο Μαθαίος δηλαδή, ο Ευαγγελιστής, κήρυξε στους Πάρθους και στους Μύδους. Ασία δεν είναι? Στην Ασία. Λέγεται, γράφεται στο Συναξάρι που έχει γράψει η Σίμωνος Πέτρα, δύο εκδοχές. Μία ότι πέθανε ειρηνικά και η άλλη ότι πέθανε τυράννησε, τον βασάνισε ο βασιλιάς των Μύδων, μου ξεφεύγει το όνομά του, ο οποίος στο τέλος, ο βασιλιάς των Μύδων, τον, του πήρε το κεφάλι και τον έθαψε εκεί. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι έκανε, λέει, θαύματα το λείψανο του Αγίου Μαθαίου του Ευαγγελιστού, στην περιοχή εκεί, στη Μικρά Ασία. Έκανε καλά και τη γυναίκα του βασιλιά. Πρώτα έκανε τη γυναίκα του καλά. Ναι. Όταν πήγαινε στην πόλη, ναι, τη συνάντησε, ναι, και είχε δαιμόνιο. Μπράβο. Και η γυναίκα και τα παιδιά της. Ναι. Και τους έκανε καλό Απόστολος
Και μετά πήγε στην πόλη και έμαθε ο βασιλιάς, ας πούμε, αυτά τα πράγματα, ότι η βασίλισσα μετά δεν τον ήθελε τον βασιλιά. Και από εκεί θύμωσε, ας πούμε, και... Το σκότωσε. Ναι. Τον καρφώσαν, λέει, κάτω, στη γη. Από τα τέσσερα πόδια, στα πόδια και στα χέρια. Και μετά βάλανε πάνω του ξύλα, με λίπος επάνω, με διάφορα αυτά. Και υπάρχει, δεν χρειάζεται πολύ. Αλλά δεν κάθηκε, δεν τίποτα όμως. Έκανε το μεταξύ μετά θαύματα ο Άγιος, το λείψανό του Αγίου. Ναι. Και πίστεψε και ο ίδιος. Ναι. Βαπτίστηκε. Ονομάστηκε Μαθαίος αυτός. Και έγινε επίσκοπος στην περιοχή. Ναι. Αυτός που τον βασάνισε, τον Ευαγγελιστή Μαθαίο, αυτός λοιπόν έγινε και δεσπότης στην περιοχή. Τα μυστήρια που ο Λόγος του Θεού με τη δύναμή του κάνει. Αυτό είναι μυστήριο. Ναι. Δεν ερμηνεύονται με τη λογική. Εγώ για να σταθώ πάνω στο μεγάλο αυτό μυστήριο λέω ολόκληρος Παύλος, μέγας διώκτης, μέγας Απόστολος, πρώτος. Εκεί σταματάω και λέω Κύριε μου σε ευχαριστώ, μου είναι αρκετό αυτό, δεν χρειάζεται παραπάνω. Τώρα όλοι προσκληθήκανε και όλοι επιτέλεσαν έργο αυτοί που προσκληθήκανε. Δεν υπάρχει μια περίπτωση να μην πρόσφεραν έργο. Στην οικουμένη ολόκληρη, όχι στο σπιτάκι τους, ούτε στην πόλη τους. Σε όλη την οικουμένη πρόσφεραν και στα πέρατα της οικουμένης έφτασαν τα ρήματα αυτών. Το ερώτημά μου είναι, γιατί κάνω αυτή την αναφορά σε αυτούς που κάλεσε ο Κύριος και στον τρόπο της εκλογής. Μπορείστε να μου το πείτε και το πράγμα. Γιατί κάνω αυτή την αναφορά. Σίγουρα μιλάει μόνο το πράγμα. Να μην μας αφήσει, ασυγκίνητους στο θέμα. Να έχουμε και εμείς μια ανταπόκριση πάνω σε αυτά που ακούμε, όπως είχαν ανταπόκριση στην πρόσκληση του Κυρίου όλοι αυτοί. Ανταπόκριση. Π.χ. Κύριε, επί το ρήμα τι σου χαλάσω το δίκτυο. Και εμείς Κύριε, όπου χρειάζεται ο λόγος σου να μας υποβάλει σε κάποια θυσία, επί το ρήματί σου θα χαλάσουμε το θέλημά μας και θα πούμε γεννηθήτω το δικό σου θέλημα. Το δικό σου θέλημα. Να πάμε στο ακολούθημη του τελώνη. Ακολούθημη. Τα άφησε όλα. Μερικοί πατέρες λένε το εξής. Σχολιάζουνε και λέει ωραία. Ο τελώνης προσκύθηκε για να τα αφήσει όλα. Κοιτάξτε όλα. Έκανε αυτή τη θυσία. Σχολιάζεται από με τη γλώσσα του Αγίου Παϊσίου. Τη λέει να πετάξεις τον εαυτό σου της μοναχής. Δηλαδή το θέλημά σου με άλλα λόγια. Τη λέει της καλόγριας. Γιατί αν δεν πετάξεις τον εαυτό σου θα σε πετάξει ο εαυτό σου. Τη λέει. Το καταλαβαίνετε το πράγμα. Ο εαυτός μας εννοεί τον κακό εαυτό μας. Μην νομίζεις, λέει, φοβάμαι γέροντα, λέει, να το κάνω αυτό. Δεν σου είπα, ρε κορίτσι μου, λέει, να πετάξει τον εαυτό σου πουθενά. Απλώς σου είπα, το κακό θέλημά σου να πετάξει από τη μέση. Ό,τι κακό είσαι πάνω σου, προσπάθησε να το πετάξεις, αυτό σου λέω. Γιατί αλλιώς θα σε πετάξουν αυτά εσένα από τη μέση. Θα σε βγάλουν από τη μέση. Να πετάξεις τον εαυτό σου, γιατί αν δεν πετάξει τον εαυτό σου, θα σε πετάξει ο εαυτό σου. Το ξαναπώ μια φορά. Να πετάξεις τον εαυτό σου. Έτσι ακριβώς το λέει. Γιατί αν δεν πετάξεις τον εαυτό σου, θα σε πετάξει ο εαυτό σου. Αυτό σημαίνει το ακολούθημη του τελώνη. Του λένε οι πατέρες, αλλιώς εγώ το φέρνω στη γλώσσα του Αγίου Παϊσίου που το γράφει στο βιβλίο Πάθη και Αρετές. Στην περίπτωση του Ιωάννη και του Ανδρέα. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου.
Και αυτοί αυτό ζητήσουν. Τον ανώνα του Θεού να άρει τη δική του αμαρτία. Αφού παίρνει όλο του κόσμου και τη δική μας αμαρτία τη σηκώνει ο Κύριος στη δική του πλάτη. Θα πείτε, στη ζωή αυτή μας τη σηκώνει ο Κύριος στην αμαρτία και εμείς πορευόμαστε άμωμοι? Σίγουρα όχι. Αλλά μας την έρθει την αμαρτία. Έχει βάλει εκείνους που έρουν την αμαρτία μας και δεν είναι άλλοι από τους ιερείς που με την ράξη ομολόγηση σου έρουν την αμαρτία από πάνω μας. Δηλαδή μας πλένουν την ψυχή εκείνη την ώρα οι Άγιοι Πατέρες με το μυστήριο της ομολογής. Μας την πλένουν. Και ακόμη έχει βάλει ο Κύριος και μας έρθει την αμαρτία την Θεία Κοινωνία. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρεί ημάς από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Κυρίου μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Το ζούμε, το πιστεύουμε, το αισθανόμαστε και κοιτάξτε να δείτε κάτι. Να μην πέφτουμε στο μεγάλο λάθος που πέφτουν αυτοί που έχουν άγνοια. Βλέπουν τον τάδε να κοινωνάει και μάλιστα τακτικά και λένε τι είναι αυτός ο παπάς που κοινωνάει. Είναι λάθος. Ανοίξτε το Αγίου Παϊσίου, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, να δείτε ότι η Θεία Ευχαριστία είναι αναγκαία να γίνεται για τη στιγμή στον άνθρωπο. Και είναι και φάρμακο, λέει. Είναι φάρμακο. Πώς θα το κάνουμε για το πράγμα? Χωρίς αυτό δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος. Βοηθάει ακόμα και τόσο ώστε να βγάζει και από ασθένειες σωματικές η Θεία Ευχαριστία. Έρει λοιπόν την αμαρτία ο Κύριος και με το αίμα του που μεταλαμβάνουμε δια της Θείας Ευχαριστίας. Και επειδή στον είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ έρχου και είδε, κοιτάξτε αυτό είναι μέγα όπλο, μέγα όπλο, έρχου και είδε. Συζητούμε με τον άλλον και βλέπουμε ότι ο άλλος έχει άγνοια. Επιτέλους, πάρε να δεις κι εσύ τι γράφει η Γραφή ή έλα να δεις τι συζητάμε εδώ μέσα. Έλα να δεις τι συζητάμε εδώ μέσα. Χωρίς να δεις πώς απορρίπτεις. Χωρίς να ακούσεις πώς θα μορφώσεις εικόνα για το πρόσωπο του Κυρίου. Αν μου πεις κάποιος είναι στην Αμερική και είναι έτσι είναι αλλιώς, δεν θα το καταλάβω. Θα τον δω για να καταλάβω τι είναι αυτός. Με τα δικά μου τα ματάκια θα ασχοληθώ με το πρόσωπο και θα βγάλω συμπεράσματα. Δεν περιμένω τη γνώμη του αλουνού. Ρε φίλε, πόσο έχεις διαβάσει, πες μου, αυτό που μου λες, πού το έχεις διαβάσει? Να το βρω και εγώ να το διαβάσω. Στο τέλος τέλος και το αργήσε. Έρχου σημαίνει σκύψε, διάβασε, είδε, πες μου. Πώς θα γίνει δηλαδή? Με κάτι που ποτέ δεν ασχολήθηκες, μου εκφράζεις, μου διατυπώνεις γνώμη. Χωρίς μελέτη διατυπώνεις γνώμη. Πώς είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν. Σίγουρα μας είναι ανάγκη μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη, να έχουμε και εκτός από τη Γραφή και τους Αγίους ανά πάσα στιγμή μπροστά μας. Κουβάλισα στη Μονή επάνω ένα μοναχό Αγιορείτη και τι δεν αποκατέβασα, μου λέει, ακούστε, μου λέει, όταν ζητάμε κάτι από έναν Άγιο, μας έχει κάνει την παρουσία ο Άγιος προηγουμένως και μας έχει φυτέψει το ερώτημα για να το ζητήσουμε. Γιατί μας αγαπάει ο Άγιος.
Οι Άγιοι είναι πάντοτε μπροστά μας. Και ο Άγιος Παΐσιος αυτό λέει. Είναι ανάμεσά μας, μπροστά μας ζωντανοί οι Άγιοι. Να ξαναπώ το παράδειγμα αυτό που ο ίδιος το γράφει μέσα στο βιβλίο του, λέει το εξής. Μάνα είχε σοβαρά το γιο της άρρωστο. Σοβαρά πολύ. Σε αφασία για πολύ καιρό και παρακαλούσε την Αγία Παρασκευή να το κάνει καλά. Και είχε λέει και μια την νοσοκόμα γνωρίσει την είχε ερωτευτεί. Το γράφει στο βιβλίο μέσα Άγιος Παΐσιος. Παρουσιάζεται, ήρθε την Αγία Παρασκευή, ήρθε την Αγία Παρασκευή η μάνα και λέει η Παρασκευή στη μάνα 12 η ώρα θα κάνω καλά το παιδί σου και θα πάω και στη Λαμία να κάνω άλλο ένα καλά εκεί πέρα. Άφησε και στοιχεία. 12 γίνεται καλά ο γιος, παίρνει στη Λαμία τηλέφωνο η μάνα, 12 την ίδια στιγμή έκανε για Παρασκευή, μάλιστα σχολιάζει με ένα αστείο τρόπο ο Άγιος Παΐσιος και λέει νομίζετε ότι θέλει σούπερ βεζίνη λέει ο Άγιος για να πάει. Τα έχει αυτά ο Άγιος Παΐσιος. Λέει σούπερ βεζίνη, το αντιλαμβάνεστε. Και ακόμη ένα για τον εαυτό του, για οι Άγιοι είναι άμεσά μας, εδώ μέσα στους Αγίους είμαστε. Λοιπόν, και ένα ακόμα για τον ίδιο ναι. Ήταν παραμονή της Αγίας Βαρβάρας. Είχα 15 ημέρες στο νοσοκομείο, μου είχαν βάλει διασωληνώσεις γιατί είχε κάνει είχε βροχεκτασία στους πνεύμονες που είχε και του είχαν πει γιατροί στην εβδομάδα πάνω να βάλουμε και είχα πόνο πολύ. 15 μέρες περάσανε, Σαββάτο ήτανε, οι γιατροί είχαν φύγει όλοι και εγώ λέω έκανα παράπονα στην Αγία Βαρβάρα και της λέω Άγια Βαρβάρα, εγώ σου άναβα τα κατήλια, σου έφανα και λαδάκι στην εκκλησία και μ' άφησε και πονάω εδώ πέρα. Κυριακή πρωί πρωί ακούω θόρυβο στους διαδρόμους. Την ημέρα γύρω βράδας. Τι είναι, λέω. Άκουσα που να φωνάζουν για τα γιατρουδάκια απ' έξω. Πού είναι το καλόγερο το δωμάτιο. Μας είπε ο διευθυντής να βγάλουμε τις σωλήνες. Τους είχε στείλει η Αγία Βαρβάρα. Της έκανε παράπονα, λέει. Και με άκουσε, αλλά καλά είναι έργο, να έχουμε αρχοντιά, λέει, να μην κάνουμε παράπονα στους Αγίους. Τα γράφει τόσο ωραία. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ότι έχουμε τους Αγίους που μας βοηθάνε και σε την πρόσκληση του Κυρίου μας είναι πάντα αρρωγή και βοηθή άχη. Να έχουμε του Κυρίου τη βοήθεια και των Αγίων και ο λόγος του Κυρίου ας καρποφορεί με συμφυχές μας. Αμήν. Θα πει κάποιος κάτι, καλωσορφωτικά, κάποιος ευγένει. Να πω κάτι. Να πεις. Ότι στο Σαούλ και τον Τελώνη βγάζουν και ένα συμπέρασμα ότι δεν πρέπει ποτέ να κατακρίνουμε κάποιον γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με μελλοντικά. Σίγουρο. Κανένα. Γιατί όλοι τον κατακρίνανε τον Τελώνη, τον βρίζανε και τον κάνανε. Ναι. Λέει ένας που έχει φύγει από τον κόσμο ιερωμένος Αγία Μορφή ότι και από το κρεβάτι το νεκρό την ώρα που βγαίνει η ψυχή μπορεί να έχει γίνει μετάνοια που εμείς δεν τη βλέπουμε καθόλου. Τέτοια μετάνοια σαν του Λυσί στον Παράδεισο, στο Σταυρό επάνω. Για κανένα δεν έχουμε δικαίωμα. Λοιπόν, προσευχή μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Του Πάτερ ημών, που ενδύσσον ανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, εκθέτω η βασιλεία σου, ηγηθείτε το έθιμά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των εμπειρούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς χειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Και την άλλη φορά είμαστε πάλι εδώ πέρα όσοι είμαστε και μας τύπουν και άλλοι
που έπρεπε να έρθουνε. Έτσι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Είμαστε 15 άτομα, εντάξει. Καλά είμαστε. Ποιος δεν δοκίμασε το μέλι και λέει ότι να μπορέσει να καταλάβει γλυκό. Πρέπει να δοκιμάσει. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Όχι, λέει, δεν είναι γλυκό. Δοκίμασε εδώ, ξέρω. Λες να λέει, χωρίς να δοκιμάσει μέλι. Τι δεν κάνουμε. Ότι είναι γλυκό. Ότι είναι γλυκό. Όχι, λέει, δεν είναι γλυκό. Τι δοκίμασε εδώ. Γι' αυτό λέει. Δοκιμάσει. Δεν γίνεται. Γιατί δεν. Έλα. Ωραία. Την άλλη φορά να μην είπουμε να είμαστε κι άλλοι. Ναι, κύριε Παπαδάκη. Έτσι. Δημήτρη, το ξέρεις αυτό, ε. Γεια σου. Καληνύχτα, κύριε Κώστα.